Μέρος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Πάλι μαζί σήμερα, σεβαστοί και ευγενέστατοι ακροατέ μου, μέσα στο καύμα του Ιουλίου, μέσα στις πυρκαγιές, μέσα στη νέα γρήπη, στα οικονομικά προβλήματα, στα γκαζάκια και στα υπόλοιπα, περνάμε τις ημέρες μας και μάλιστα εδώ στην πυρίκαυστη αλλά και ολόδροση Αθήνα μας. Και έχουμε παρέα και έχουμε συντροφιά το Χριστό και την Παναγία, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, και τους Αγίους μας και τους Αγγέλους και τους ήρωες και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Οπότε έχουμε ένα συνασπισμό αραγή, μια παράταξη και παρεμβολή θεία. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε συντροφιά ουράνια, συντροφιά δυνατή. Ας το σκεπτόμεθα αυτό κάτω από όλες αυτές τις απειλές και δυσκολίες που προαναφέραμε. Και ας μη φοβούμεθα και ας έχουμε θάρρος, ό,τι και αν γίνει. Το πολύ πολύ να μας πάρει ο Κύριος, να φύγουμε από οτιδήποτε, από ζέστη, από αρρώστια, από γρήπη, από τι άλλο, από φυσικό θάνατο. Και πού να πάμε, στην αγκαλιά του Αναστάντους Χριστού μας, στην αγκαλιά της Παναγίας μας, στα λιμέρια του Θεού και των Αγίων. Στην άλλη πλάση, στην αιωνία μας πατρίδα, στην αληθινή ζωή, στο κάτι άλλο που ζητά και γυρεύει η ψυχή όλων μας, αν επιγνώσει ή όχι, στον παράδεισο του Θεού, στη μόνιμη πατρίδα μας. Εδώ είμαστε ανήσυχοι, εδώ είμαστε δυσκολεμένοι, εδώ είμαστε ανεπαρκείς, εδώ είναι το λίγο και το εκ μέρους, γυρεύουμε όμως το όλον. Το όλον είναι εκεί και με αυτό θα γεμίσει και θα χορτάσει η ψυχή μας, καθώς θα ειδούμε τον Κύριο και τη δόξη Του. Και τότε δεν θέλουμε τίποτε άλλο πια, παρά μόνο Εκείνον να βλέπουμε και Εκείνον να θεόμεθα. Μεγάλα πράγματα. Ο Ιούλιος μήνας, ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού μας, ο πιο σπουδαίος και υπέροχος, ο αλωνάρης κατά το λαό μας, που παλιά αλώνιζαν όσα θέριζαν τον Ιούνιο, το λεγόμενο θεριστή, έτσι σου λέει ο λαός μας, τα άλλα είναι λαϊκίστικα που λένε. Έχουμε πολλούς Αγίους κατά το μήνα αυτό τον Αλωνάρη, πάρα πολλούς Αγίους. Λες και η Εκκλησία το έκανε επίτηδες και οι Άγιοι το έκανε επίτηδες να γεμίζει αυτός ο μήνας με πολλούς και σπουδαίους και μεγάλους Αγίους, να μας κάνουν συντροφιά και να μας βοηθάνε, αλλά και να έχουν γεμίσει η πατρίδα μας και η Ορθοδοξία μας, και όχι μόνο, με εκκλησίες, με μοναστήρια, με προσκυνήματα, με εξοκλήσια και παρεκκλήσια δικά τους. Παντού εκκλησίες Αγίων του Ιουλίου, παντού πανηγύρια, παντού χαρά, παντού ευλογία, μια άλλη άνοιξη πνευματική, ένα άλλο μεγαλείο, μια χαρά μυστική, ό,τι θες ωραίο και υψηλό και υπέροχο. Ο Ιούλιος λοιπόν, ο μήνας του Ιουλίου Αυγούστου. Ιούλος σημαίνει έφηβος. Είναι ακριβώς το γένιον νεαρού εφήβου. Έτσι λοιπόν ο μήνας της νεότητος. Και ας μην είναι άνοιξη. Είναι η νεότης της Εκκλησίας. Είναι η ομορφιά όπως και κάθε μήνας. Γιατί η Εκκλησία έχει την αιωνία νεότητα. Και όταν πάμε στην άλλη πλάση θα γίνουμε και θα είμαστε όλοι και κυρίως μας Δευτέρα Παρουσία ηλικία 33 ετών, όσοι και η ηλικία και το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει, γιατί είναι αθάνατος. Μια απόδειξη της αθανασίας είναι το γεγονός αυτό, ότι δεν θέλει να αποθάνει. Και όταν αναφέρεται στο θάνατο, λέει χτύπα ξύλο, άλλαξε κουβέντα, πες τίποτα άλλο. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν. Μας έφερε ξανά ο Χριστός μας την αιωνία ζωή. Και αυτή η εστίν η αιωνία ζωή είναι αγινός Χριστόν μόνο αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Ακούμε το Χριστό μας να λέει στην υπερφυά αρχαιρετική του προσευχή, μα το μυστικό δίπλο.
Χριστός μας είναι η αιώνια ζωή μας, είναι η πατρίδα μας, η προσωρινή εδώ και η μέλουσα εις τους αιώνας. Τι μεγαλεία είναι αυτά. Οι Άγιοι αυτό ακριβώς κατάλαβαν και τα έδωσαν όλα για τον Χριστό, όλα για την πίστη και ζωή και θάνατο και το αίμα τους το ίδιο και τα πάντα και την αιώτητά τους και τον ακολούθησαν και μάλιστα στα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης ο δρόμος που έπαιρναν οι νέοι ήταν ο δρόμος του Χριστού. Ο δρόμος της Εκκλησίας ή το ένα είδος τα λέγαμε ιεράς μόδας. Τι ωραία που είναι η μόδα αυτή. Τι υπέροχη που είναι η μόδα αυτή. Ακολουθούσαν λοιπόν νεαρά παιδιά. Πολλοί από ηλικία 3 ετών όπως ο Άγιος Κύρικος που γιορτάζει στις 15 Ιουλίου μαζί με τη μητέρα του Ιουλίτα εκεί από την Γεσάρια της Καπαδοκίας και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου ήταν μικροί περισσότεροι. 15 Αγία Μαρίνα, νεαρός ο Άγιος Παντελεήμων, νεαρότατη 20 ετών η Αγία Παρασκευή και όλοι οι υπόλοιποι. Και βλέπουμε να τρέχουν σαν τα ελάφια επί τα σπηγά των υδάτων κοντά στην αιωνία πηγή, κοντά στον ποταμό της μυστικής ευφροσύνης, κοντά στο Χριστό μας που έφτιαξε τα ποτάμια και τις λίμνες και τις πηγές των υδάτων, όπως λένε οι ύμνοι της Εκκλησίας μας. Χαριτωμένος λοιπόν ο Ιούλιος, ευλογία μεγάλη, το λένε τα εκκλησάκια που είναι εγκατεσπαρμένα στην πατρίδα μας, γι' αυτό θα μιλήσουμε εμείς, και οι μεγάλες εκκλησίες κατά το μήνα αυτό που αναπέμπουν ως μην ευωδίας πνευματικής, που οι Άγιοι είναι μαζί πάντοτε και κυρίως τις μέρες που γιορτάζουν, εορτάζουν και αυτοί, πανηγυρίζουν και αυτοί με μας πανηγυριστάς, κλήρο και λαό και το μοναχικό σχήμα. Γιατί οι Άγιοι μένουν στις εκκλησίες τους, είτε είναι μεγάλες και μητροπολιτικές και καθεδρικές, είτε είναι μικρές και ταπεινές, είτε είναι μοναστήρια, είτε μοναστηράκια, είτε εξοκλήσια, είτε προσκυνητάρια, είτε οτιδήποτε, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτό και περνώντας από εκκλησιά, κάνουμε το σταυρό μας και αν ευκαιρούμε μπαίνουμε και προσκυνάμε, ανάβουμε και ένα καντιλάκι αν μπορούμε ή ένα κεράκι, κάνουμε την προσευχή μας, παίρνουμε ανάσα, ανεφοδιαζόμεθα και φεύγουμε. Είναι οι Άγιοι εκεί, μένουν εκεί. Είχε πει ο Άγιος Παντελεήμων στον Παπανικόλα Πλουνά, όταν τον έδιεξαν από τον Άγιο Παντελεήμων Αηλισσού, κάποιοι άλλοι συναδελφοί του και έφυγε κλαίγοντας, τον ακολούθησε ο Άγιος Παντελεήμων και όταν τον ρώτησε ποιος είσαι εσύ, καθώς ο Άγιος τον παρηγορούσε, είμαι λέει ο Άγιος Παντελεήμων που μένω εδώ, στη γειτονιά, που στο ναό του έμενε. Στο ναό του έμενε. Και μένουν οι Άγιοι. Γι' αυτό και μας φρουρούν, γι' αυτό και μας παρηγορούν, γι' αυτό και τις έχουμε συντροφιά. Και εδώ μέσα στην Πολύβου η Αθήνα καθώς στις άλλες πόλεις, καθώς ακούμε κάθε σπερνό να βαράει το καμπανάκι, τι είναι αυτό, μια παρηγορία. Είναι η φωνή του Θεού, είναι η φωνή του Χριστού και σε ενοχλεί κάποιους στους καημένους. Έτσι. Και αυτό μας δίνει δύναμη. Σου λέει ο Θεούλης και η Άγιοι και η Παναγίτσα, εδώ είμαι εγώ παιδιά. Ό,τι και να γίνει, και γρήπη να έρθει και θάνατος να έρθει και ζέστη να προβάλλει και ό,τι άλλο να συμβεί, εγώ είμαι εδώ, είμαι μαζί σας. Και σκιά του θανάτου να μπεις, μη φοβάσαι. Και στα βάθα της θαλάης να πας, εκεί το χεράκι μου. Στον ουρανό, κυρίως εκεί είμαι. Οπότε ο άνθρωπος τι κάνει, παίρνει μέγα θάρρος. Για στην εποχή μας έχουν βαλθεί ορατοί και αόρατοι. Από την πλευρά ανώτου κακού, να μας απελπίσουν, να μας αποκαρδιώσουν, να μας δυσκολέψουν. Και ακόμη να μας υποτιμήσουν. Υποτίμηση του ανθρώπου είναι φοβερή στις ημέρες μας. Κι όμως ο άνθρωπος είναι το βασίλειο πλάσμα. Κι όμως ο άνθρωπος έτυχε τη σαρκώσεως, δηλαδή πήρε τη φύση του ο Θεός επάνω του. Και έγινε σαρκοφόρος Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός φορώντας και φέροντας ενωμένη με τη Θεία στην υπόσταση του Λόγου την ανθρώπινη φύση και προσκυνείται η ανθρώπινη φύση του Χριστού μαζί με τη Θεία, γιατί είναι Ιης Κύριος, προσκυνείται απόλυτη πλάση και απόλυτη δημιουργία.
πόση λοιπόν αξία, πόσο μεγάλη αξία έχει η κάθε ανθρώπινη ψυχή, η μία ανθρώπινη ψυχή, όλες οι ανθρώπινες ψυχές. Γι' αυτό μην υποτιμάμε κανέναν μα κανέναν, ούτε φίλους, ούτε εχθρούς. Όλους τους ανθρώπους να τους έχουμε φίλους ή δυνατόν, να αισθανόμεθα πως ορίζει η Εκκλησία στην παραβολή του Καλού Σαμαρίτου πλησίων. Και ποιος είναι ο πλησίων? Εκείνος που είναι φτιαγμένος από το ίδιο χώμα και από την ίδια δημιουργική πνοή με εμάς. Τι είναι ο πλησίων? Ο εαυτός μας σε άλλη έκδοση. Και πώς τιμάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας? Έτσι ας προσπαθούμε τουλάχιστον όσο γίνεται να τιμάμε και να φροντίζουμε τον πλησίον, τον συνάνθρωπό μας, τον αδελφό μας εν Χριστώ, αλλά και τον κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο, τον κάθε πλάσμα του Θεού, τον κάθε ταλέπορο και παραστρατημένο της δημιουργίας, τον κάθε απολωλός πρόβατο. Πάμε πάλι όμως στον Ιούλιο με τους ωραίους Αγίους του, που καθώς τους σκεπτόμεθα και μόνο, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση. Παίρνουμε τις ευχές των μυστικά και εκείνοι τι κάνουν? Χαίρονται που τους σκεπτόμεθα, χαίρονται που τους μνημονεύουμε, χαίρονται που τους αναφέρομαι, χαίρονται προπαντός που τους λειτουργούμε και τους πανηγυρίζουμε, χαίρονται που φυλάμε τα εικονίσματά τους, χαίρονται που ανάβουμε το καντιλάκι τους. Απλά πράγματα, ε! Και όμως όλα αυτά τι δηλώνουν και εκφράζουν? Λατρεία! Είναι πράξεις λατρείας να ανάψεις ένα καντιλάκι, να βάζεις ένα κεράκι, να φυλίζεις μια εικόνα, να κάνεις μια μετάνοια, να κάνεις ένα σταυρό. Τι στοιχείο είναι αυτά? Τίποτε. Είμαστε, όπως έλεγε ο Αίμιος Σελίτης, ευτυχείς με το τίποτα και εδώ εννοούσε την αγάπη. Με τη λατρεία είμαστε ευτυχείς. Θέλει λατρεία ο άνθρωπος για να ζήσει. Θέλει να λατρέψει. Και ποιον λατρέψει? Τον κτίστη. Τον κτίστη. Τον δημιουργό. Τον πατέρα του. Ο πλούτος μας είναι ο Θεός. Δεν είναι τίποτε άλλο. Τα λέει περί των Θεών. Καλή πραγμάτια ο Θεός και τελειωμό δεν έχει, λέει ο Αίμιος Καζαντζάκης. Το Θεό. Να λατρεύσει. Γι' αυτό, γιατί έχει μέσα το άνθρωπος απόλυτες τάσεις. Είναι κατασκευής έτσι. Κατ' εικόνα και πάει για το καθομοίωση, να γίνει Θεός κατά χάριν. Γι' αυτό θέλω να είμαστε σπουδαίοι, να φαντάζομαι δυνατοί, να είμαστε οι πρώτοι, να είμαστε οι αχτύπητοι, να είμαστε οι ωραίοι, να είμαστε τώρα, να είμαστε τάλλο, να είμαστε οι πρώτοι μούροι στα τραπεζάκια που λέμε όταν βγαίνουμε τώρα έξω κλπ. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για τη δόξα. Άσχετα μας βάλεσε η λόξα, τις αμαρτίες και αυτό, και χάσαμε τη δόξα και μας έμεινε η λόξα. Ας γελάσουμε και λίγο, καλοκαιράκι είναι. Κάνουμε και μια επιθεώρηση. Έτσι λοιπόν, είναι για τη λατρεία ο άνθρωπος, αλλά όχι για τη λατρεία του χρήματος, όχι για τη λατρεία της ύλης, όχι για τη λατρεία των κτισμάτων, των όποιων κτισμάτων, αλλά για τη λατρεία του Θεού. Και όταν λατρεύει κανείς τον Θεό, δίνει όλες τις αγαπητικές του δυνάμεις. Δίνει ό,τι έχει μέσα, την αγάπη και τον έρωτα του καλού, καθώς τι τα κάνει? Τα ευλογεί και τα ξαναδίνει. Έτσι κάνει οι Άγιοι. Τα δώσαν όλα στο Θεό. Και όχι τον εαυτό τους και τους δικούς τους, και πάσαν την ζωή αυτών που ορίζει η Εκκλησία. Και ο Θεός τα ξαναδίνει, γιατί είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκη. Των αγαθών σου ουχρή αν έχω, λέει στον προφήτη Δαβίδ. Βεβαίως. Και μας τα δίνει πάλι. Και τι γίνεται ο Άγιος? Ένας Θεός κατά χάριν. Ένας Χριστός κατά χάριν. Και όταν πολύ, πώς μπορεί σε όλα τα εκκλησάκια της Οικουμένης και της Ορθοδοξίας ένας Άγιος που έχει τόσα και τόσα εκκλησάκια να είναι παρόν? Γιατί μπορεί να είναι. Κατά χάριν όμως. Διότι αφού ενώθηκε με τον Χριστό ως μέλος του σώματος της Εκκλησίας, έχει μία κατά χάριν πανταχού παρουσία. Αν δεν βρες το όπως είναι. Εδώ εμείς δεν ξέρουμε τα ανθρώπινα, δεν ξέρουμε πώς γεννιέται ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε πώς είναι η ύλη. Λέει η διάσπαση του ατόμου. Αυτή είναι περιγραφή της ύλης, τίποτα άλλο. Περιγραφικός ορισμός, ουσιαστικός ορισμός δεν υπάρχει. Τι είναι η πέτρα, τι είναι η ύλη, θαύμα. Τι είναι η ύλη, δώρο του Θεού είναι η ύλη. Γι' αυτό λέει ο Παπαδιαμάντης, για τους απίστους ο ήλιος είναι ένιγμα, για τους πιστούς είναι θαύμα. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Πολύ σπουδαία πράγματα. Πολύ δυνατά πράγματα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία πανταχού παρουσία των Αγίων. Γι' αυτό ο Ιωνικόλος μπορεί να είναι σε αναρρύθμιτες μερίες. Σε αναρρύθμιτες μερίες να προβάλλεται ο ίδιος πώς με την καταχάριν πανταχού παρουσία που του έδωσε ο Χριστός μας. Αυτά είναι να φεύγει ο νους. Είναι υπερφύσιν, είναι υπερλόγων. Μας ξεπερνούν, είναι κουφά που λένε τα παιδιά μας στα εξάρχεια. Βέβαια, είναι σουρεαλισμός, αληθινός σουρεαλισμός. Θυμάμαι παλιά στη φιλοσοφική λέγαμε για το σουρεαλισμό και που κάναμε στα νέα ελληνικά και στα βυζαντινά
Και λέω διάφορα πράγματα. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Λέει, παιδιά, να σας πω κι εγώ ένα σουρεαλισμό από την Εκκλησία. Λέει, είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθέν, τον μπλάστα τα χερί τους ανθρώπους. Και το είδον λέει, το γράφει με γιώτα. Γιατί έχει ακροστοιχείδα αλφαβητική, ένα είδο σουρεαλισμό αυτό. Αν ορθογραφεί για να κάνει να πετύχει την αυτή, λέει, την ακροστοιχείδα. Και δεύτερον, τι λέει, είδαν οι μάγοι, τα παιδιά των χαλδαίων, οι απόγονοι του Αβραάμ, τι είδανε στα χέρια μιας κόρης, να κρατάει στα χέρια της μια κόρη, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Αυτόν που έπλασε με το χέρι του, ανθρωπομορφισμός, τους ανθρώπους. Μια κόρη να κρατάει τον πλάστη στα χέρια της. Και αυτή είναι η Παναγία. Παιδιά μου, λέω, είναι δεν είναι σουρεαλισμός, είναι δεν είναι ασφίωνος, είναι δεν είναι αφασία αυτό, για να πω και την άλλη έκφραση των εξαρχιακών αδελφών μας. Αυτό είναι. Υπερλόγων, υπερφύσιν και όχι παραλόγων και παραφύσιν που καταδούμε τα πράγματα και δημιουργία και τους αυτούς μας πολλές φορές και το λιγότερο και το χειρότερο υποφέρομεν. Έτσι λοιπόν νιώθω με τους Αγίους από κοντά, στα βουνά, στις ερημιές, στα ακρογιάλια, στα νησάκια μας, οπουδήποτε. Κυκλώνουν την πατρίδα μας, κυκλώνουν την Ορθοδοξία, κυκλώνουν την οικουμένη όλη, την οικουμένη όλη. Και είναι οι φίλοι μας. Και ένας Ευρωπαίος σοφός των περασμένων αιώνων τι έλεγε? Μόνον όποιος είναι φίλος του Θεού αληθινός, είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Πιστεύετε αυτό? Είναι και αληθινός φίλος του ανθρώπου. Λοιπόν, οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι, οι οικείοι του Θεού, είναι και δικοί μας φίλοι και δικοί μας οικείοι και δική μας παρέα και δική μας υπερασπιστέ και όλα δικά μας. Και μας φροντίζουν τόσο στοργικά, με τόση αγάπη, με τόση καλοσύνη, με τόσο καλό και υπέροχο τρόπο, όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Δεν μας αφήνουν. Είναι μαζί μας και στη λύπη και στη χαρά και το πρωί και το βράδυ και την ημέρα. Ό,τι κι αν γίνει. Είναι αντάμα μας. Δεν μας εγκαταλείπουν. Τους μιλάμε, λέμε το όνομά τους και αυτοί, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, λένε το δικό μας το Θεό. Έναν Άγιο να πεις, λέει και αυτός το δικό σου το Θεό, είναι λίγο αυτό? Να πεις στο βασιλέα των ουρανών, στο βασιλέα των βασιλευών, τον εξωγύριο των γυρευόντων, ένας Άγιος το όνομά σου, γιατί εσύ ανέφερες το όνομα του Αγίου. Τα θεωρούμε απλά, τα θεωρούμε τίποτα, μετά μαλλιό σήμερα. Έχει γίνει αντιστροφή της κλίμακος των αξιών. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό οι Άγιοι, θυμάμαι μια φορά γεροντάκι στα μέρη μας στην Πελοπόννησο, εγώ παπά μου ονοματίζω 100 Αγίους κάθε βράδυ. Θα μου πεις, μόνο αυτοί υπάρχουν. Αυτός αυτούς ονομάτιζε. Και ξέρετε τι ωραίο ήταν για τον παππού να ονοματίζει κάθε βράδυ, να λέει το όνομά της. Δηλαδή, νοματέως είναι ο άνθρωπος που έχει το όνομα. Λοιπόν, 100 Αγίους και 100 Άγιοι κάθε βράδυ να λέει το όνομα του Δημητράκη, έτσι τον έλεγαν. Και του λέει, Δημητράκη, τυχερός είσαι, μωρέ. Δεν το ξέρω αυτό, παπά μου. Βεβαίως, λέει, ονοματίζεις εσύ 100 Αγίους, ονοματίζεις για αυτοί 100 στο Θεό. Τυχερός μου, δεν είσαι. Γι' αυτό, λέει, παπά μου, κοιμάμαι σαν παιδάκι. Γι' αυτό, Δημητράκη, λέω. Τι ωραίο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έχει λοιπόν ο Ιούνιος τόσους Αγίους. Μας παραδίνει ο Ιούνιος με τους Αποστόλους. Μας παραδίνει στον Ιούλιο. Γιορτάζουμε τους Αγίους Αναργύρους. Να κάνουμε μια μικρή αναφορούλα. Έτσι για να τους ονοματίσουμε κι εμείς, για να μας ονοματίσουν για αυτοί. Τι άλλο να κάνουμε? Είναι το καλύτερο μέσο, ο καλύτερος τρόπος. Μας παραδίνει λοιπόν στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, το Νεκρόμης, γυάλια από την Μικρασία, γυάλια από την Αραβία. Λοιπόν, μας παραδίνουν σε αυτούς που είναι ομόζυλοι των Αποστόλων κατά τροπάρια της εορτίστων. Και σε ανθρώπους και σε κτίνη τι κάνουν? Τα σεβεργεσίας μετέδωκαν. Είναι μεταδοτικοί οι Άγιοι. Τι ωραία. Δωράν λάβετε, δωράν δότε, λέει τα πολιτή, και είναι τα λόγια τα ίδια του Χριστού στο Ευαγγέλιο. Και όταν δίνει κανείς τι κάνει? Παίρνει. Γι' αυτό λέγανε οι παλαιοί, όταν κάποιος παίρνει γεμίζει τα χέρια του. Όταν κάποιος δίνει γεμίζει την καρδιά του. Βέβαια. Είναι προτιμότερο, λέει ο Χριστός, στα θυσάβεστα λόγια του, να δίνει κανείς παρά να παίρνει, να λαμβάνει. Γιατί όταν δίνει και προσφέρει, έχει τη χαρά της προσφοράς,
τη χαρά της δημιουργίας. Είναι πνευματική χαρά, είναι άειλος τίτλος. Όταν πάρει ο άλλος καλό είναι, αν είναι λίγο. Γι' αυτό λέει ο μεγάλος Σολομών και προφήτης, αγαθόν δώμα υπέρ λόγων. Αγαθόν λόγος αντισοβατό, υπέρ δώμα. Είναι καλύτερος και προτιμότερος ο λόγος και μάλιστα η καλή κουβέντα εννοεί εδώ, παρά το δώσιμο. Το λέει και ο λαός μας. Ο λόγος με χόρτασε και το φαΐ σου φάτω. Οι Αγιανάργυροι λοιπόν, σε έχουμε εκεί στο έμπα του Ιουλίου. Μας καλωσορίζουν, μας υποδέχονται, κάνουν χαρά. Χαιρόμαστε κι εμείς. Μας παραδίνουν στην επόμενη μέρα στην Παναγίτσα των Βλαχερνών, στην υπέρμαχα στρατηγό του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας και της πατρίδου μας και της οικουμένης όλης, στην κερά την Παναγιά που είναι δεωμένη και προσευχομένη. Και εκείνη κάνει χαρά. Μας φροντίζει εκείνη την ημέρα ιδιαίτερα, μας εμψυχώνει. Μας δίνει την ευχή και την ευλογία της. Προχωρούμε στις επόμενες ημέρες. Πάμε και στην 5η Ιουλίου που είναι ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ένας γίγαντας της Ορθοδοξίας. Ο πατέρας του Αγίου Όρους, μα την κυρία Θεοτόκο μας. Η μεγάλη αυτή ψυχή που βοήθησε στα χρόνια του Βυζαντίου και την αυτοκρατορία και την Ορθόδοξη Εκκλησία με τον τρόπο του και κάτω, ανθρώπινο. Μεγάλα πράγματα. Πάμε και σε 7 στην Αγία μας Κυριακή που τόσο την αγαπά ο λαός μας όσο λίγες μετά την Αγία Παρασκευή. Βεβαίως, μεγάλη Αγία αυτή, αφού στα μέρη του Πόντου και της Θράκης ο μήνας Ιούλιος, τον οποίο γιορτάζει η Αγία 7 Ιουλίου, έχει ονομαστεί Αγιοκυριακή της από Ιούλιος, ο μήνας της Αγίας Κυριακής. Η Αγία Κυριακή, άλλωστε όπως άκουσα από αυτόν τον Μητροπολίτη Βόρτινος εκεί στην Αγία Παρασκευή, στα Λαγκάδια, που έλεγε «Οι μέρες της εβδομάδος μας έδωσαν δύο μεγάλες Αγίες. Η Παρασκευή μας έδωσε την Αγία Παρασκευή και η Κυριακή την Αγία Κυριακή, που έχει το όνομα του Αναστάντος Κυρίου μας». Μεγάλη υπόθεση λοιπόν, η Αγία Κυριακή, την οποία αγαπούσε πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος και η οποία εκεί ανάσει μέσα στον Ιούλιο και είναι πολιούχος σε πολλά μέρη και πολλά κλεισάκια της υπάρχουν διάσπαρτα στην πατρίδα μας και στην Ορθοδοξία και όχι μόνο. Και ήταν, όπως λέει το Συναξάριο, η ομορφότερη γυναίκα επάνω στη γη. Λίγες γυναίκες, λέει επιλέξει, πέρασαν έχουσες την ομορφιά της Αγίας Κυριακής. Και εκείνη τι έκανε, τα έδωσε όλα στο Χριστό. Όλα στη χάρη του, όλα στην αγάπη του. Και στο τέλος τι έκανε η ψυχούλα. Όταν την πήγαν να αποκεφαλίσουν, λέει στο Χριστό, «Σε παρακαλώ μεγάλε, πάρε με έτσι. Μην επιτρέψεις να με αποκεφαλίσουν. Όχι ότι φοβάμαι, εγώ σου απέδειξα την αγάπη μου, αλλά ας μην πάρουν αυτά τα ανθρωπάκια το κρίμα στο λαιμό τους για το δικό μου αποκεφαλισμό και φωνικό». Τι ήταν αυτό? Το ίδιο είχε κάνει και ο Άρης Χαράλαμπος και τόσοι άλλοι. Και αφού είπε αυτά, εκοιμήθη σαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Και τα αυτά λοιπόν ο Στέφανος εκοιμήθη. Εκοιμήθη και ήταν φοβερή και κοιμημένη. Έλαμπε! Ήταν οι στρατιώτες και δεν ξέραν τι να κάνουνε. Και ακούς τη φωνή που τους έλεγε από τον ουρανό, αυτά που είδατε πηγαίνετε να τα πείτε παντού. Να πιστέψει ο κόσμος, να μπει στην εκκλησία, να μπει στην πίστη, να μπει στη χάρη. Γιατί όλος ο κόσμος αυτό ζητάει. Την εκκλησία, το Χριστό, το κάτι άλλο. Τον παράδεισο ζητάει. Τι ζητάω, λέει, μια θέση στον παράδεισο να πάω τραγουδάν και τα παιδιά μας τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Έτσι, φεύγουμε πάνω, 11 Ιουλίου, άλλη μεγάλη Αγία, η μεγαλομάρτυρα Εφημία με το θαύμα του τόμου στη Σύνοδο της Χαλκιδόνος. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη έχει το θαύμα, έχει τη δύναμη, γι' αυτό η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εν λόγω, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι και εν λόγω, αλλά όχι μόνο εν λόγω, αλλά είναι εν δυνάμει, έχει τη δύναμη του Χριστού. Και τι είναι ο Χριστός? Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Απέδειξαν εκεί το ορθόδοξο δόγμα όχι μόνο με τα θεόπνευστα λόγια των πατέρες της 4ης Χαλκιδόνης Συνόδου, αλλά και με τη δύναμη του Θεού. Βάλαν τον τόμο, το βιβλίο με την ορθόδοξη διδασκαλία, καθώς το βιβλίο με την ενετική διδασκαλία στα χεράκια της Αγίας. Και τάφησαν εκεί και προσευχήθηκαν αφού είχαν κλειδώσει το σκήνομά της και πήγαν μετά από λίγες μέρες που όρισαν να δούνε τι έγινε και τι βρήκαν. Τον τόμο των Ορθοδόξων να τον έχει αγκαλιάσει σφιχτά η Αγία και να τον κρατάει και τον τόμο των ερωτικών να τον έχει βάλει κάτω τα πόδια της και να τον πατάει. Ποιο πατάμε, το δαίμονα?
πατίνε πάνω όφελος και σκορπιών και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, αλλά βλέπω εδώ την ώρα να τρέχει αμιλίκτος. Έχουμε κάνει εδώ με τον Πάτερ Στούντο το ματιάκι και τον ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μέσα στο θέρος και με τόσο κόπο και με τόσες δουλειές έρχεται και κάνει αυτό. Μισθόν θα έχει και αυτός από τους Αγίους και εσείς όλοι. Λοιπόν, πάμε μετά στις 15 του Ιουλίου, είναι η Αγία Ιουλίτα με τον Άγιο Κύρικο. Τριετές νήπιον ο Άγιος Κύρικος και έβρισε τον τύρανο και του είπε «Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί, ένας είναι ο Θεός μας, ο Χριστός» και του δίνει και μια κλωτσιά στην κυλίτσα του τύρανου, καθώς εκείνος τον κρατούσε στην αγκάλη προσπαθώντας να τον αλλάξει. Και εκείνο νευρίασε και οργίστηκε και τον πετάει στα σκαλιά του δικητηρίου και έσπασε το κεφαλάκι του στα σκαλοπάτια και κοιμήθη ο Άγιος Κύρικος. Μεγάλη χάρη του και μεγάλη ευλογία του. Πάμε στις 17 στην Αγία Μαρίνα, έτσι να τους ονοματίσουμε και τους άλλους που είναι ανάμεσα τους ονοματίζουμε χωρίς να τους αναφέρουμε. Λοιπόν, τους εννοούμε. Η Αγία Μαρίνα, παιδούλα 15 ετών, πατέρας παπάς των ειδώλων. Τι υπέροχα πράγματα είναι αυτά. Από το αγκάθι βγαίνει Ρόδο και λοιπά. Και δόθη με αγάπη, με περιπάθεια στον Χριστό 15 χρόνια και ήθελε να μαρτυρήσει. Τόσο πολύ που δεν βάσταγε, δεν άντεχε. Και έλεγε «Σε νυμφίον ποθώ και σε ζητούσα αθλό». Ποθούσε και ζητούσε τον νυμφίο Χριστό το κάτι άλλο. Την αληθινή μας πατρίδα, ο πατρίδα μας είναι ο Θεός, να το ξέρουμε αυτό. Ο Θεός μας είναι η πατρίδα μας, ο Θεός μου προσεορθρίζω. Και έφτασε στα μαρτύρια η Αγία και έδωσε ρέστα και ξεκλείδωσε τόσο στην πίστη και στη χάρη του Χριστού που ο τύρανος ο Λίβρης στο τέλος διέταξε να την αποκεφαλίσουν, να μην τους κάνει όλους χριστιανούς, να μην τους φέρει όλους στην Εκκλησία και να μην τους οδηγήσει όλους στο Χριστό. 15 χρονών παιδούλα η Αγία Μαρίνα που σημαίνει θαλασσινή, έχουμε και τις Μαρίνες στα παραλιά μας, έδωσε ρέστα. Και αυτός είναι δρόμος και για τους Αγίους, οδηγός και για τους Αγίους, πρότυπο και για τους νέους Αγίους είπα. Να γίνουν Άγιοι και οι νέοι, να γίνουν Άγιοι όλοι, να γίνουμε Άγιοι όλοι, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, φωνάζει ο Θεός από την Παλαιά και από την Καινή μας Διαθήκη. Και προχωρούμε παρέκει, πάμε στον προφήτη Ηλία, στο μεγάλο αυτό λεβέντι που φρουρεί τη γης, μην το ξεχνάμε. Δεν τον πήρε ο Θεός. Δεν πέθανε ο προφήτης, ζει ακόμη και έχει ηλικία 3.000 ετών περίπου. 3.000 ετών χωρίς να πεθάνει, με το σώμα του παρακαλώ. Δεν πέθανε ο προφήτης Ηλίας. Ήταν τόσο αποτελεσματικός στην εποχή του και τόσο φοβερός που μπήκαν όλοι στη θέση τους και τον κράτησε για το τέλος του κόσμου να ελέγξει όχι άνθρωπο πια, αλλά τον Αντίχριστο, τον Σατανά, που θα μπει με τη δύναμή του σε έναν άνθρωπο και θα παριστάνει τάχα τη σάρκωσή του, αυτό θα είναι ψευδές. Αν θα δώσει όλη την κακία και όλη τη δύναμή του σε έναν άνθρωπο. Και αυτό θα είναι ο Αντίχριστος, θα έρθει αντί του Χριστού, θα το παίζει Χριστός και αυτόν ακριβώς επειδή θα πλανήσει ή δυνατόν και τις εκλεκτούς ο Αντίχριστος, θα έλθει, θα φανερωθεί και θα ελέγξει και θα γνωστοποιήσει την οικουμένη και θα φανερώσει ο μέγας προφήτης Ηλιού. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Είναι ανάμεσά μας πιο πολύ από όλους ο προφήτης. Γι' αυτό τον φωνάζουμε και στις ερμιές και στα βουνά και στις πόλεις και οπουδήποτε. Και ο προφήτης Ηλίας φθάνει. Παλιοί λέγανε τα αστράφτηκε βροντά. Στον ουρανό τι λέγανε για να έχουν θάρρος. Είναι ο προφήτης Ηλίας που κυνηγάει τους διαβόλους. Και κυνηγάει τους ασεβείς και τους άπιστους και τους ειδωλολάτρες. Τι ωραία το βάνανε. Το βάνανε τόσο καλά. Δεν φοβόντουσαν ούτε αστροπελέκια, ούτε βροντές, ούτε τίποτε άλλο, ούτε απειλές. Προφήτης Ηλίας λοιπόν, δεσπόζει και στα δικά μας τα βουνά και όχι μόνο η μεγάλη αυτή προσωπικότητα της παλαιάς αλλά και της Καινής Διαθήκης. Άλλωστε παρουσιάστηκε και στη μεταμόρφωση του Χριστού μαζί με τον μεγάλο προφήτη Μωυσή για να δείξει ο Χριστός εκεί ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει. Ότι είναι Κύριος και των ζώντων που είναι ο Ηλίας ακόμη και ζει σε αυτήν την πλάση και των νεκρών. Που είναι ο προφήτης ο Μέγας Μωυσής και όχι μόνο. Μεγάλα πράγματα αυτά. Προχωρούμε στις 22 στην Αγία Μαρία, τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο, τη Μεγαλομάρτυρα και την Ισαπόστολο. Τι ύψος είναι αυτή, τι μεγαλείο είναι αυτή. Να την Παναγία έχει τα πρωτεία εκεί στην Καινή Διαθήκη. Αγαπούσε τόσο τον Χριστό
και ήταν τόσο δυσκολεμένη. Είχε 7 δαιμόνια αρχικά. Υπέφερε καημέν και βασανίζει το. Και πήγε στη χάρη του Χριστού και στην αγάπη. Τη πήρε εκείνο στα δαιμόνια, τη έδωσε την ευλογία του. Και εκείνη έμεινε κοντά του, πιστή και αφοσιωμένη. Και στο μνήμα και στο ένα και στο άλλο και στα πάντα. Και βαστούσε και την Παναγία μαζί. Και ήσαν μαζί και απέναντι του τάφου και έβλεπαν λοιπόν τη Σταύρωση και την ταφή του Ιησού και όλα τα υπόλοιπα. Η Αγία Μεγαλομάτης Μυροφόρος Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία να την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει και πάει στον βασιλέα της Ρώμης, στον Τιβέριο Πιστατού Διοκαλυγούλας. Πάει λοιπόν εκεί πέρα και κατήγγειλε τον Πόντιο Πιλάτο και τον αρχιερέα Καϊάφα, που δίκασαν και καταδίκασαν εις θάνατον τον Χριστό. Και τους εφρόντισε λοιπόν ο αυτοκράτορ και τους δύο αυτούς. Θα πεις γιατί το έκανε εκείνη. Από αγάπη για τον Χριστό δεν είναι εκδίκηση αυτό, αλλά και η εκδίκηση είναι η απόδοση του δικαίου. Το έκδικος είναι και αξίωμα εκκλησιαστικών. Εκείνος που απονέμει τη δικαιοσύνη σε αυτούς που τη δικαιούνται και τους ανήκει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 24 του μηνός η Αγία Μεγαλομάτης Χριστίνα, μιλήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη για αυτή τη μεγάλη αθληφόρο. Με τόσο θαυμασμό και με τόση έτσι χάρη και πολλοί ακροατές πήραν τηλέφωνο και εξέφρασαν ακριβώς την ευαρέσκειά τους για αυτή την Αγία και μάλιστα πολλοί είπαν δεν ξέραμε καθόλου, είναι μέσα στο καλοκαιράκι και εμείς γι' αυτό προσπαθήσαμε από αυτή την εκπομπή Λίχνος της Ποσίμου να την αναφέρουμε λιγάκι παραπάνω, να την αναδείξουμε λιγάκι, χωρίς να το έχει ανάγκη. Χάρηκε όμως η Αγία, χάρηκε και μας ευόγησε ψηλός, γιατί είναι και αυτή από τις μεγάλες κορυφές των μαρτύρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και πάμε στις 25 του μηνός που γιορτάζουν οι δίκαιοι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Στο Συναξάρι το νεότερο αναφέρει την κίνηση της Αγίας Άννης, τα τροπάρει όμως και παρότερα στην Αξάρι αναφέρει την κίνηση και Ιωακήμ και Άννης. Άμα το προσέξουμε θα το διαπιστώσουμε αυτό. Γιορτάζουν λοιπόν την κίνηση των δύο αυτών Θεοπατώρων του παππού και της γιαγιάς του Ιησού Χριστού μας. Τι μεγάλη Άγιοι, τι μεγάλη τιμή. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος και αυτός 11 Ιουλίου έφυγε και πήγε στα λιμέρια του Θεού, την Παναγία δεν τη βρίσκω λέει στην προσευχή μου εύκολα. Πού να τη βρεις εκείνη. Τους Αγίους Ιωακήμ και Άννα τους βρίσκεις αμέσως, τους λες ό,τι θέλεις και αυτοί αμέσως το πάνε στην Παναγίτσα, στην κόρη τους, στην κυρία Θεοτόκο. Τι ωραία. Μεγάλη μέρα κι αυτή. Μεγάλη χαρά. Και λέγανε στα χωριά μας οι καημένοι τότε μέσα στον Ιούλιο που θερίζαμε, που τρέχαμε να τα προλάβουμε όλα, να πάμε και στο Παναγίτη της Άγιας Παρασκευής, να πάρουμε σφυρίχτες και καρπούζια και κανένα σουγιά. Λοιπόν, τι λέγανε, της Αγίας Άνης, κάτσε να ανασάνεις. Τι ωραίος ο λαός. Κάτσε να ανασάνεις, να πάρω μια ανάσα. Πάλι είχαμε δουλειές γεωργικές, πολλές, να θερίζεις, να λωνίζεις, να τρέξεις, να κουβαλήσεις τα μηχανές, τα τίποτα, με τα ζώα, με τα λόνια, με τα άχυρα, με τα άγανα, με τις σκόνες. Τι ωραία ήταν, μαρτυρικά χρόνια, όμορφα χρόνια, δημιουργικά χρόνια, ευλογημένα χρόνια. Μέσα στον υδρότα, μέσα στον κόπο, μέσα στην προσφορά, μέσα στη δημιουργία. Σήμερα τεμπελιάσαμε περισσότερο και αχρηστευθήκαμε. Τέλος πάντων. Πάμε μετά στις 26 τη μεγάλη μας Αγία Παρασκευή, που όπως είπαμε και προχθές από το σταθμό μας, στην εκπομπή της Δευτέρας, είναι η πιο αγαπημένη Αγία των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών. Έχει ταυτιστεί με τους Έλληνες περισσότερο από όλες τις Αγίες η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό και βοηθούσε ανέκαθεν και βοηθάει και στην Οικοκρατία και στα Δερβενάκια. Ήταν εκεί η Αγία. Ανήμερα στη χάλη της έγινε η μάχη των Δερβενακίων. Και νίκησε ο Κολοκοτρώνης και η Παναγία και η Αγία και οι ήρωες της Ορδές του Δράμαλη που είχαν έρθει στην Πελοπόννησο τότε 26 Ιουνίου 1822 με σκοπό να κάνουν γενοκτονία. Να αφανίσουν τους Ορθόδοξους Ρωμαίους της Πελοποννήσου και όχι μόνο. Και να φέρουν Τούρκους και Αραπάδες που μας έφεραν σήμερα. Έβαλε το χεράκι λοιπόν η Αγία και μέσα στο λιοπύρι εκείνου του έτους βοήθησε αμέριστα τους Κολοκοτρωναίους και τους άλλους και νίκησαν τις ορδές του φοβερού Δράμαλη που ερχόταν υπερόπτης και υπερήφανος να καταλάβει το Μοριά και δεν δεχόταν συμβουλές ούτε από τους δικούς του ούτε από κανέναν. Και έπεσε λοιπόν σαν τον ποντικό στη φάκα και ήταν εδώ ακριβώς τη Θεία Δίκη. Μη φοβούμεθα, ας έχουν οι άλλοι υπεροπλίες, έχουν αριθμούς. Ήσαν λίγοι δικοί μας, ελάχιστοι και διχασμένοι και μοιρασμένοι, στεοχωρημένος ο Κολοκοτρώνης. Ο παρόν πατέρα Γερμανός τον έβαλε στα νερά και μπήκε και να κάνει τον πόλεμο. Και παρά τα αυτά είχαν τον Θεό μαζί τους και νίκησαν.
Και σήμερα όλοι ας φωνάζουν, ας επιμένουν, ας απειλούν, είναι ο Θεός μαζί μας. Οι απέναντι γείτονες και οι βορεινοί γείτονες και όποιοι άλλοι λένε το ένα και το άλλο. Ας κουνήσει το φρυδάκι το Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, να σου πω εγώ που πάνε και τι γίνεται. Να τρέχουν και να μην φτάνουν και μάλιστα να τρέχουν μηδενός διώκοντος, που λέει το Ιερό Ψαλτήριο, όπως τόσες φορές είχε γίνει στο Άγιο Βυζάντιο. Πάμε όμως να φύγουμε γιατί πέρασε η ώρα. 27 του μηνός. 27 του μηνός Ιουλίου, ο Άγιος Παντελεήμων, μεγάλη μορφή, μεγάλη ψυχή, μεγάλος μάρτυρας, μεγάλη προσφορά. Μου είστε κάποιες φορές ερώτημα στον σταθμό, γιατί λέει παροιμία κουτσί στραβή, όλη κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμων, διάειος ελεούσε πάντας. Έλεος Θεού μιμούμενος, Παντελεήμος οφέλαν οι ωραίοι του έννοι στον πλάγιο του Τετάρτου. Δηλαδή ήταν ένας μικρός Θεός, όπως ο Θεός ελέγχει τους πάντες, έτσι και ο Άγιος Παντελεήμων ήταν ένας μικρός Θεός, Θεός κατά χάριν. Και ελεούσε όλους, γιατρεύε όλους, θράβε όλους, κουτσούς και στραβούς. Γι' αυτό και ο λαός μας τι ωραία το λέει, ξέρει πολύ καλά. Ο Άγιος Παντελεήμων ήταν από τους Αγίους Αναργύρους, κορυφαίος των Αγίων Αναργύρων και ακέστο δηλαδή ιατρός και θεραπευτής. Και είναι συνδεδεμένο με το λαό μας, με τον Παπαπλανά εδώ στην Αθήνα, έδινε ρέστα Άγιος Παντελεήμων και δίνει ρέστα Άγιος Παντελεήμων. Στις 28 η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, η Αρχόντισσα Βυζαντινή Παραλίου Θεγιώντα Βασίλισσα, την κέρδισε ο μοναχισμός και η Εκκλησία και είναι αγαπημένη Αγία των Ορθοδόξων Χριστιανών και ιδιαίτερα των Ελλήνων και έχουμε και δημονίτσα εδώ στην Αττική με το παλαιό ημερολόγιο. Τα αφήνουμε αυτό, είναι απλό. Λοιπόν, και την τιμάμε και τρέχουν τόσοι εκεί και καλά κάνουν και πηγαίνουν, τη χάρη της παίρνουν, δεν παίρνουν το ημερολόγιο. Έτσι, και δεν λατρεύουμε τον χρόνο, λέω, Μέγας Αθανάσης, αλλά των Χριστών, να μην κολλάμε εκεί, να μην μένουμε εκεί. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Δηλαδή, να είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε λίγοι Ορθόδοξοι, δεν υπάρχει λόγος. Μακάρι να γίνει αυτή η ένωση, τα από εδώ, τα από εκεί, να είμαστε στην Ορθοδοξία μόνο. Να λατρεύουμε τον Χριστό και όχι τον χρόνο. Έτσι. Λοιπόν και φτάνουμε στα τέλη του Ιουλίου, 30 σήμερα, 31 αύριο, γιορτάζει η Εκκλησία μας και τα προεόρτια της προόδου Τιμίου Σταυρού. Αφήνουμε τους άλλους Αγίους, τον Άγιο Ευδόκιμο και τους άλλους Αποστόλους που είναι στις 30 και 31 Άγιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος, αυτός ο μεγάλος Βυζαντινός Άρχοντας. Τα έκαμε όλα και χτήματα και υποθέσεις και δουλειές και αγιότητα. Και βγήκε στο τέλος σαν τον Άγιο το Ρώσο άφθαρτος. Γι' αυτό έχουν και το ίδιο πολιτική. Και μάλλον πήραν τα πολιτική του Αγίου Ευδοκίμου, το τροποποίησαν και το έκαναν πολιτική του Αγίου του Ρώσου. Μεγάλη μορφή ο Άγιος Ευδόκιμος, σημαίνει ευάρεστος στο Θεό. Και έχουμε λοιπόν τα προϊόντα της προόδου του Τιμίου Σταυρού. Τι είναι η πρόοδος? Έξοδος. Πώς δεν με γεννήνει, προέλθουμε, θέλουμε να έρθουμε μπρος, να φύγουμε. Μπαίνουν από μια πόρτα στις εκκλησίες παλιά, όπως είδα, και φεύγουν από την άλλη. Προχωρήστε μπροστά, λέει. Παπ, και φύγετε. Βγείτε από εκεί. Τι ωραία είναι η εκκλησία. Κυριολεκτή η ελληνική γλώσσα μας και ακριβολογή. Θα λέμε για αυτά, γιατί χτυπάνε τόσο πολύ την ελληνική γλώσσα, ας την κρατήσουμε. Είναι η γλώσσα της εκκλησίας. Και αν την κρατήσουμε εμείς, θα την κρατήσει η εκκλησία. Διότι έχει ευλογήσει την ελληνική γλώσσα ο Θεός ιδιαίτερα, γιατί είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου, είναι η γλώσσα της εκκλησίας, είναι η γλώσσα του. Η δική του. Άλλωστε και ο Κικέρον τι έλεγε, πως η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των Θεών. Τι γινόταν στο Βυζάντιο? Πέρνανε στην 1η Αυγούστου ακριβώς από το Ιερό Παλάτιο ένα μεγάλο τμήμα τιμήκης του οποίου σταυρού που είχε φέρει από τα Ιεροσόλυμα καθώς τον βρήκε η Αγία Ελένη. Και εδώ είχαν στο Ιερό Παλάτιο να φυλάει. Και όταν κάνανε αγιασμό, τι κάνανε? Πέρανε τα ιερά ξύλα, το ιερό αυτό σέβασμα και το έβαζαν στον αγιασμό προς απομερισμόν να πάρει τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και ψάναν τα πολιτική του Σταυρού. Σώζον κύριε των λαών και ευλόγηση την κληρονομία. Νίκα τη βασιλεύση και τον ούσαν βασιλή και τον Ηράκλειο που τον βρήκε και τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη που τον επανέφερε ο Ηράκλειο και ο Μέγα Κωνσταντίνο και η Αγία Ελένη που τον βρήκαν. Γι' αυτό και μερικοί σήμερα ζαλίζονται με αυτά που δεν χρειάζεται. Μπορούμε να κάνουμε αγιασμό και χωρίς να πούμε σώσου κύριε το λαό, αν δεν έχουμε τίμιο ξύλο. Αλλά αυτά είναι τόσο ωραία. Μας θυμίζει την ιστορία μας, μας θυμίζει την πατρίδα μας, μας θυμίζει τους αγώνες των βασιλέων, υπερπίστεως και πατρίδος. Βγάλανε τίμιο σταυρό και τι κάνανε? Επειδή και στο Βυζάντιο υπήρχε νέα γρήπη και τόσες αρρώστιες λοιμικές κλπ. Καλοκαιρινές, πως έχουν τώρα τα παιδάκια πυρετούς και όχι μόνο,
και άλλα διάφορα και θέρμες που λέγανε οι παλαιοί, δεν υπήρχαν φάρμακα και ενέσεις που είναι τώρα. Λοιπόν, και τι κάνω, βγάζω, δίνω σταυρό και κάνω λιτανία σε όλη την πόλη. Κάνω λιτανία και τον αναπέθηκαν στο ναό του Θεού Σοφίας, στη μεγάλη εκκλησία του Χριστού, που είναι ακριβώς αφιερωμένη στον Χριστό. Ο ναός του Θεού Σοφίας δεν είναι στη Μάρτυρα Σοφία, είναι η Σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός. Το ξέρουμε αυτό. Ο Χριστός. Και τον οποίο επανέφεραν πάλι στο Ιερό Παλάτιο στις 14 Αυγούστου. Μια μέρα πριν τις τιμήσεως. Και τον έβαλαν στη θέση του. Αφού είχαν κάνει πάλι λιτανίες, αφού είχαν κάνει πάλι δεήσεις, αφού είχαν κάνει προσευχές. Και είναι ωραία η 1η Αυγούστου, καθώς μπαίνουμε στον Άγιο 15 Αύγουστο, να αρχίζει με την Παναγία, αλλά και με τον Τίμιο Σταυρό, και να ψάλλουμε και σταυρών χαράξατε Μωσής, να σταυροπροσκυνούμε το Τίμιο Ξύλο και να παίρνουμε ευλογία. Και να αρχίζουμε την νηστεία και την προσευχή και τις δεήσεις προς τον δυνάμενο Σώζε, αλλά και προς τη μητέρα αυτού, τη Θεοτόκο και μητέρα του Φωτός. Κάνουμε παρακλήσεις. Τι σημαίνει παράκληση? Καλό κοντά μου, παρά και καλό. Καλό κοντά μου την Παναγία. Και εκείνη είναι ταπεινή, ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ και έρχεται κοντά μας εκείνη, εξαιρέτως. Και μας κάνει παρέα, μας κάνει συντροφιά, μας δίνει δύναμη. Μας παρηγορεί, μας θεραπεύει. Μας δίνει την ευλογία και την ευχή της. Δεν είμαστε μόνοι μας. Κάνουμε παρακλήσεις στην Παναγία. Και οι παρακλήσεις αυτές τις ημέρες που γίνονται στις εκκλησίες μας, εν αλλάξει μικρή και μεγάλη, απευθύνονται πού? Στην Παναγία. Οι δεήσεις δε που γίνονται διαμέσως απευθύνονται πού? Στο Θεό. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελέησον θα σε πάξουν και λες. Τι ωραία. Οι παρακλήσεις στην Παναγία και οι δεήσεις στο Θεό. Τι ωραία, πόσο δένει αυτό, πόσο υπέροχο είναι αυτό. Και κάνουμε και την νηστεία μας και την επιζητούν όλοι πια αυτή την νηστεία, αυτόν τον Άγιο 15 Αύγουστο. Είναι μέσα στο DNA μας, είναι μέσα στην ψυχή μας, πιστή και άπιστη. Ενδιαφερόμενοι και εμείς, φολκλωρικά μερικοί ακόμη, τους αρέσει τόσο πολύ να κάνουν παιδί νηστεία, να βάλουν ένα κεράκι, να πας στην Παναγία, να φιλήσει την εικόνα της κοιμήσεως, να ακούσω λίγο από την παράκληση. Και να πάρει κάτι η ψυχή μου, μια παρηγοριά, μια δύναμη, μια φύλαξη που λέγανε οι παλαιοί, δηλαδή μια προστασία. Και να πάει στο σπιτάκι μου, να πάει στη δουλειά μου, να πάω οπουδήποτε. Τι ωραίο. Ο Ιερός 15 Αύγουστος ανάσχει και κυριαρχεί ανά την Ορθοδοξία και μάλιστα εδώ στη δική μας ελληνική Ορθοδοξία. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι ο μήνας της Παναγίας. Και ο Αύγουστος ως μήνας ανήκει στον αστερισμό της Παρθένου, όπως δεν είναι εκείνοι που ξέρουν και αναφέρει ο Ιερός Νικόδημος στα Συναξάρια και όχι μόνο. Είναι στην Παρθένο Μαρία αφιερωμένος με διατάγματα αυτοκρατορικά του Βυζαντίου. Όλος ο μήνας, από την 1η μέχρι την 31η, είναι αφιερωμένος στην κυρία μας Θεοτόκο, στη Σεβαστή, γιατί Αύγουστο σημαίνει Σεβαστός. Στη Σεβαστή Άνασα και Δέσποινα και Κυρία και Παντοβασίλισσα είναι αφιερωμένος ο μήνας αυτός. Κάθω κι εμείς καθώς θα μπούμε μεθαύριο και ερχόμεθα και κάθε 15 Αύγουστο και καλή Παναγία, ας έχουμε έτσι αυτά τα αισθήματα, αυτές τις διαθέσεις, αυτές τις σκέψεις και ας κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ας προσπαθούμε να είμαστε δηλαδή μέσα σε αυτό το κλίμα, να αισθανόμαστε την Παναγία, να την καλούμε κοντά μας, να κάνουμε νηστεία ψυχής και σώματος, να κάνουμε δεήσεις στο Θεό μέσα των ιερέων και εμείς ακόμη και να παρακαλούμε για την πατρίδα μας, για τους αρρώστους μας, για τη νέα γρήπη, για τις φωτιές, για τα βάσανα, για τις ταλαιπωρίες της οικουμένης, για τις δικές μας ταλαιπωρίες, για τους αποθαμένους αδελφούς και πατέρες που είναι στην άλλη πλάση και περιμένουν τη λειτουργία μας, περιμένουν την αγάπη μας, περιμένουν την προσευχή μας, περιμένουν όλα τα καλά μας. Και έτσι μπαίνοντας στον Ιερό 15 Αύγουστο έχουμε ιδιαίτερη χαρά. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά. Αλλά βλέπω το χρόνο να τρέχει αμιλίκτος, ευγενέστατη και σεβαστή μου ακροατέ και πρέπει να μαζευτούμε. Πολλά λαλήσαμε σήμερα, είναι και καλοκαιράκι, μας έχει βαρέσει και λίγο, αλλά τα αφήσαμε έτσι χαλαρά, να ακούτε κι εσείς χαλαρά, να μην ζορίζεστε και να χαίρεστε, για να μπορέσουμε να περάσουμε τις ημερούλες. Γιατί εδώ θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύρη τον Αείμνηστο που έλεγε τόσο ωραία και τόσο χαριτωμένα: «Γέλαμε να σε γελώ, να περνούμε τον καιρό». Τι ωραίος που ήτανε, να περάσουμε την κάθε μερούλα. Και ας μην έχουμε αδελφοί και πατέρες και ευγενέστητοι ακροατές πολλές σκέψεις και πολλές φροντίδες. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Ποιος μας λέει σήμερα να κάνουμε φροντίδα, όχι μέρημνα, έτσι να φροντίζουμε, να προνοούμε. Το αύριο όχι.
το αύριο θα με ειρηνήσει μόνο, δηλαδή ο Θεός θα με ειρηνήσει για μας. Και αφού έχει ο Θεός, που είναι ο Θεός μας, έχουμε και εμείς και παραέχουμε. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να κλείσω σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι και πολλά και σε ευγενέστατη ακροατέ μου από όπου και μας ακούτε, και να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού, καλό και Άγιο 15ο ξαναμπούμε, και πρώτα ο Θεός θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη που είναι και θείας μεταμορφώσεως, εκεί θα πούμε περισσότερα και ευλογημένα. Σας εύχομαι λοιπόν τώρα με το καλό ο νέος μήνας, καλό 15ο, καλή Παναγία, χρόνια πολλά και όλοι οι Άγιοι του Ιουλίου και οι Άγιοι που έρχονται να είναι βοήθειά μας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα, χρόνια πολλά, κάθε καλό. Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.